Καλησπέρα κύριε Γερέ από το Ηράκλειο Κρήτης. Ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης από το News Hub προκειμένου να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη για να δούμε λίγο σε μεγεθυντικό φακό όπως άρτια ξέρετε να αναλύεται τη δημοσιογραφία τα γεγονότα των τελευταίων ημερών που απασχολούν την ελληνική κοινή γνώμη. Και θέλω να προτάξετε εσείς το πρώτο θέμα μέσω και από της ιστοσελίδας όπου διατηρείτε και είστε διευθυντής του SL Press, της επιτυχημένης αυτής ιστοσελίδας. Θέλω να μου προτάξετε το πρώτο θέμα των τελευταίων ημερών. Αναρωτιέμαι, είναι το θέμα της ακρίβειας, είναι το θέμα του νομοσχεδίου για τα ομόφυλα ζευγάρια και για το αν θα πρέπει να τεκνοποιήσουν, είναι το θέμα των επερχόμενων προεδρικών εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες ή η αναταραχή, θα έλεγα, στην Ιεμένη με τους Χούτι. Αν τώρα τα βάλουμε όλα σε παγκόσμια κλίμακα, ναι, γιατί βάλαμε και τα δικά μας, το μικρό κοσμό μας, βάλατε και την διεθνή σκηνή, θα έλεγα κάτι το οποίο έχουμε ξεχάσει. Το πιο σημαντικό γεγονός, όχι με όρους στενής επικαιρότητας, αλλά με όρους ουσίας, είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία. Μάλιστα. Ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι ένας τοπικός πόλεμος, από στρατιωτική άποψη, αλλά είναι ένας πόλεμος ο οποίος αλλάζει τον κόσμο μας. Εξού και ο τίτλος του... Ο τίτλος του βιβλίου σας, του τελευταίου, βεβαίως. Ναι. Και τον αλλάζει πραγματικά. Γιατί? Γιατί στην πραγματικότητα λειτουργήσε σαν καταλύτης για να αναδυθεί με πολύ μεγαλύτερη δυναμική ο λεγόμενος παγκόσμιος νότος. Δηλαδή ουσιαστικά αυτές οι ομαδοποιήσεις κρατών που ακούν στο όνομα BRICS, συν, γιατί έχουμε σε σχέση με τους αρχηγούς συμμετέχοντες και νέα κράτη αρκετά, και οργανισμός της Αγκάης. Δεν μιλάμε για κάποιο στρατιωτικό συνασπισμό, μιλάμε για έναν οικονομικό συνασπισμό, αλλά στην πραγματικότητα μιλάμε για τον αναδυόμενο εναλλακτικό πόλο στην παντοδύναμη τους τελευταίους αιώνες Δύση. Αυτό πιστεύω ότι είναι το πιο σημαντικό γεγονός, διότι αυτός ο πόλεμος στην Ουκρανία θα καθορίσει σε σημαντικότατο βαθμό και την τύχη αυτού του πολύ μεγάλου παγκόσμιου εγχειρήματος, δηλαδή της αναβάθμισης του εναλλακτικού αυτού πόλου, του λεγόμενου παγκόσμιου νότου, απέναντι στη Δύση. Εάν κρίνουμε το τι συμβαίνει στην Ουκρανία σήμερα, πέρα και έξω από το τι θέλει ο καθένας, γιατί καμιά φορά πρέπει να πούμε ότι οι ακροατές αντιμετωπίζουν εκτιμήσεις με λογική τι μ' αρέσει, τι δεν μ' αρέσει. Ξέρετε, είναι διαφορετική η δουλειά του γιατρού όταν κάνει μία διάγνωση. Μπορεί να είναι λαθασμένη, αλλά όταν κάνει μία διάγνωση δεν είναι ότι του αρέσει η διάγνωση. Αυτό θέλω να το πω για να προκαταλάβω ενδεχόμενες κριτικές, ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία σύμφωνα με δυτικούς εμπειρογνώμονες χάνεται για την Ουκρανία, φαίνεται πως είναι δρομολογημένη η νίκη της Ρωσίας στο στρατιωτικό επίπεδο. Αυτό, πέρα και έξω από τις επιπτώσεις στην ίδια την Ουκρανία, στο πώς δηλαδή θα διευθετηθούν εκεί τα πράγματα, θα επιταχύνει περαιτέρω την άνοδο του εναλλακτικού στη Δύση πόλου, δηλαδή των BRICS, και του οργανισμού της Αγκάης, και αυτό ήδη φαίνεται από τις προσχωρήσεις, από τις αιτήσεις χωρών να ενταχθούν σε αυτό το πλαίσιο. Και ξέρετε, εάν ληφθούν υπόψη και οι ανακατατάξεις στο παγκόσμιο στον παγκόσμιο συσχετισμό δυνάμεων, οικονομικών δυνάμεων και στον παγκόσμιο καταμερισμό εργασίας, βλέπουμε ότι η Δύση δεν είναι αυτή που ήταν.
βλέπουμε έτσι την ενίσχυση της Κίνας τεράστια τις τελευταίες δεκαετίες, βλέπουμε την εντυπωσιακή άνοδο της Ινδίας και βλέπουμε και το γεγονός ότι η ρωσική οικονομία, σε αντίθεση με τις προβλέψεις, όλοι τις ακούγαμε ότι θα καταρρεύσει όπου να είναι σε λίγες εβδομάδες, μπορεί να αντέξει, όχι μόνο έχει αντέξει, αλλά παρουσιάζει και σημαντικό ρυθμό ανάπτυξη. Μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, αυτή είναι η πραγματικότητα. Λέω αυτό λοιπόν γιατί εγώ αξιολογώ ως, ας πούμε, πιο σημαντικό ζήτημα. Μπορεί να μην είναι το πιο σεξι από άποψη εντυπώσεων. Γιατί έχει φύγει λίγο από το... Αυτό θα σας έλεγα μόλις τώρα. Τα μέσα ενημέρωσης έχουν στρέψει την κοινή γνώμη στα συμβαίνοντα στα στενά του Ορμούζ. Τώρα με βάζετε στον πειρασμό να κάνω ένα σχόλιο εδώ. Παρακαλώ. Είναι από μία άποψη λογικό γιατί είναι πιο φρέσκο. Ενώ τα γεγονότα στο στενό του Ορμούζ και στην είσοδο της Ερυθράς, δηλαδή στην περιοχή της Ιεμένης, είναι πιο φρέσκα και πάντα η επικαιρότητα προτιμάει τα πιο φρέσκα. Αλλά θέλω να σχολιάσω, όταν είχε κάποιες στρατιωτικές επιτυχίες η Ουκρανία, είχαν γεμίσει όχι μόνο τα δυτικά μίντια, τα αμερικανικά και τα ευρωπαϊκά, αλλά γενικότερα και τα δικά μας, από σχετικές ειδήσεις. Έχετε πολύ το δίκιο. Όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά για τους Ουκρανούς στο στρατιωτικό επίπεδο, άκρα του τάφου σιωπής. Mm-hmm. Εγώ λέω ότι σε αυτόν τον πόλεμο, εκτός των άλλων, εκτός των εκατοντάδων χιλιάδων θυμάτων, υπάρχει ένα άλλο θύμα, είναι η χαμένη τιμή των μεγάλων δυτικών συστημικών μίντια. Ναι. Ήδη στην Ουκρανία έχουν γυρίσει την πλάτη τους τόσο το ΝΑΤΟ όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πληθαίνουν οι φωνές ότι πρέπει να σταματήσει η παράδοση όπλων προς την Ουκρανία. Αδυνατίζει η άμυνα την ίδια ώρα της Ουκρανίας λόγω έλλειψης οπλικών συστημάτων. Άρα αλλάζει βιαίως ο γεωστρατηγικός χάρτης στην Ευρώπη. Ήδη έχει αλλάξει μάλλον. Αυτό που λέτε είναι σωστό. Απλώς το γεγονός ότι η Δύση στρέφει κάπως την πλάτη είναι γιατί οι προσδοκίες, κυρίως οι προσδοκίες για την πολύ διαφημισμένη ουκρανική αντεπίθεση, έχουν διαψευστεί. Δεν είναι ότι ξαφνικά εγκαταλείφθη η Ουκρανία ή δεν έχει ακόμα εγκαταλειφθεί ή θα εγκαταλειφθεί επειδή απλώς οι δυτικοί βαρέθηκαν, δεν είναι έτσι. Απλώς όποιος παρακολουθεί όχι τόσο τα μίντια που απευθύνονται στον πολύ κόσμο, αλλά τα ειδικά, τα εξειδικευμένα μίντια, πάντα της Δύσης, μιλάω πάντα με βάση αμερικανικά και ευρωπαϊκά, κυρίως αμερικανικά μίντια, τα οποία απευθύνονται κάπως στους ειδικούς. Εκεί θα δει κανείς ότι η άποψη είναι η ολοένα και πιο κυρίαρχη, δηλαδή η επικρατούσα, ότι αυτός ο πόλεμος έχει χαθεί. Και άρα χρειάζεται να αναζητηθεί δρόμος για έναν συμβιβασμό που θα σημαίνει και απώλεια εδαφών για την Ουκρανία. Είναι έμεση ήττα και για τους Αμερικανούς και για τον ΝΑΤΟ από τη στιγμή που τα υπερσύγχρονα οπλικά συστήματα που απέστειλαν κατά ρηπά στην Ουκρανία για την άμυνά της στόχευσαν σωστά εναντίον της ρωσικής μηχανής. Έχετε δίκιο. Ο ρωσικός στρατός, πρέπει να πούμε ότι διέπραξε πολύ χοντρά λάθη την πρώτη φάση και η ηγεσία του και η πολιτική ηγεσία, δηλαδή ο Πούτιν, αλλά σταδιακά προσαρμόστηκε και έχει πάρει το πάνω χέρι, λες, και επαναλαμβάνει την ιστορία. Το ίδιο είχε γίνει και όχι μόνο στον πόλεμο με τους Ναζί, στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο δηλαδή, αλλά και λίγα χρόνια πριν στον πόλεμο με τη Φινλανδία, τη μικρή Φινλανδία. Παίρνετε ότι αυτό είναι σχεδόν γονιδιακό, εισαγωγικά βάζετε το αυτό, για το ρωσικό. Για τους Ρώσους. Ναι. Είχαν κάποιες αποτυχίες. Αυτό δεν τους εμπόδισε να προσαρμοστούν και σήμερα βλέπουμε ότι
και τα τελειότερα, γιατί έχουν δοθεί τέλεια, τα πιο σύγχρονα δηλαδή, δυτικά, αμερικανικά οπλικά συστήματα, όπως είναι η HIMARS παράδειγμα, σωστά, αλλά και ρωσική και βρετανική και γερμανική πυραυλή, μεγάλου πυρηνικούς, δεν έχουν φέρει το αποτέλεσμα. Τα δε τεθωρακισμένα έχουν υποστεί τεράστιες απώλειες. Και αυτό είναι ένα συμπέρασμα το οποίο θα έπρεπε να απασχολήσει ιδιαίτερα τους Έλληνες στρατιωτικούς ηγήτορες, για τον απλούστατο λόγο ότι η δυναμική, θα έλεγα, εισβολή των δρόμων στο πολεμικό πεδίο αλλάζει ποιοτικά όσα γνώριζαν ή γνωρίζαμε μέχρι τώρα για τον τρόπο διεξαγωγής του πολέμου. Πρέπει να το πούμε αυτό. Το ίδιο ισχύει και για τα πυραυλικά συστήματα. Αυτά είναι μαθήματα τα οποία πρέπει να πάρει η ελληνική στρατιωτική ηγεσία για να προσαρμοστεί εγκαίρως, δεδομένου ότι ενώ η Ελλάδα είχε πρωτοπορήσει στα ντρόνους, δηλαδή υπήρχε ελληνικό ντρόν πριν από 15 σχεδόν χρόνια, όταν η Τουρκία ακόμα μπουσούλαγε, εμείς τα εγκαταλείψαμε από μια λογική αρχοντοχωριάτικη, θα έλεγα, και οι Τούρκοι δούλεψαν και σήμερα είναι πάρα πάρα πολύ μπροστά σε σύγκριση με εμάς στον τομέα αυτό. Την ίδια ώρα σήμερα αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Γαλλία, η Γερμανία, η Αγγλία να στείλουν, να πάμε στο άλλο μέτωπο, το πολεμικό, να στείλουν πολεμικά πλοία στην Ιεμένη, στο στενό του Ορμούζ, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η όλη κατάσταση, για να μην αλλάξει το παγκόσμιο εμπόριο, να έχουμε μία δεύτερη επερχόμενη κρίση μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την έναρξη του Ουκρανικού πολέμου, που επηρεάζει ακόμα το παγκόσμιο εμπόριο. Η ενεργειακή κρίση οφείλεται από εκεί ξεκίνησε, από τον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο. Εμείς πέφσαμε λίγο νωρίτερα να αποφασίσουμε να στείλουμε πολεμικό πλοίο. Πώς το κρίνετε το σκηνικό που διαμορφώνεται πλέον όσον αφορά το θέμα? Ακούστε, ξέρουμε ότι η κρίση που υπάρχει στην περιοχή, στη θαλάσσια περιοχή της Ιεμένης, ναι, συνδέεται με τον πόλεμο στη Γάζα. Δεν είναι ξαφνικά οι Χούθοι, οι Σιήτες Χούθοι αποφάσισαν ότι εμείς θα αρχίσουμε να στέλνουμε πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων που διαπλέουν τα παράλια της Ιεμένης για να εξέλθουν ή να εξέλθουν από την Ερυθρά Θάλασσα. Δεν πρόκειται περί αυτού. Συνδέεται λοιπόν με τη Γάζα και δεν θα μπορούσε να συμβεί και διαφορετικά, λέω εγώ, διότι ναι μεν το Ιράν δεν θέλει να εμπλακεί άμεσα το ίδιο, έχει τους λόγους του, αλλά δι' αντιπροσώπων αντιδρά σε αυτό που συμβαίνει. Και ενώ όλοι, όπως γνωρίζετε, καταδίκασαν με τον πιο σκληρό και ισχυρό τρόπο την επίθεση της Χαμάς, η οποία κόστισε σε πολλούς αμάχους Ισραηλινούς και στρατιώτες, αλλά τα θύματα ήταν περισσότερα άμαχοι, ήταν ένα έγκλημα πολέμου στην πραγματικότητα, αυτού του ιδιότυπου πολέμου, μπορούμε να το πούμε μια τρομοκρατική επίθεση ευρέως κλίμακος, αλλά αυτό που επακολούθησε ήταν αναντίστοιχο. Σήμερα οι νεκροί κατά κανόνα άμαχοι έχουν περάσει κατά πολύ τους 20.000, πάρα πάρα πολλά παιδιά. Μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλο αριθμό τραυματιών. Μιλάμε για αγνοούμενους επίσης και μιλάμε για μια περιοχή, μικρή περιοχή, μικρή, πολύ μικρή περιοχή, η οποία έχει ισοπεδωθεί. Και τα 2.300.000 κάτοικοι περιφέρονται από εδώ και από εκεί. Τους λένε ότι αν πάτε στη Ράφα είναι ασφαλή, θα είστε ασφαλείς. Πάνε, τους βομβαρδίζουν. Αν πάτε στη θάλασσα θα είστε ασφαλείς και τους βομβαρδίζουν. Αυτό, να με συγχωρείτε, δεν έχει να κάνει με το δικαίωμα αυτοάμυνας του Ισραήλ. Έτσι. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το πούμε. Αυτοί οι οποίοι καταδικάσαμε
με τον πιο σκληρό και δυνατό τρόπο αυτό που έκανε Χαμάς. Γιατί δεν μπορεί στο όνομα «θα εξαλείψω τη Χαμάς» να παίζεις με αμάχους, να σκοτώνεις αμάχους, και μάλιστα με έναν τρόπο ο οποίος δεν έχει προηγούμενο, θα έλεγα, με τα πολεμικά. Mm-hmm. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έτσι, το Ισραήλ, παρότι στην παράδοσή του είναι να είναι όχι Γολιάθ, αλλά Δαβίδ, συμπεριφέρεται στην περίπτωση αυτή σαν Γολιάθ. Και να πω και κάτι. Δεν χρειάζεται να είναι κανείς ιδιαίτερα, θα το πω, ευφυής αναλυτής για να κατανοήσει ότι δεν εξαλείφεται η Χαμάς. Για ένα απλό λόγο. Η Χαμάς δεν είναι μια στρατιωτική μονάδα. Ένα στρατός. Ένα στρατός μπορεί να εξαλειφθεί. Να συντριβεί. Η Χαμάς μπορεί να έχει στρατιωτικές δυνάμεις. Οι οποίες, όπως βλέπετε, μετά από τόσους μήνες συνεχίζουν να αμήνονται την πρωτοχρονιά. Το Τελ Αβίβ δέχτηκε ένα πάρα πολύ μεγάλο αριθμό ρουκετών. Mm-hmm. Ποιος τις έριξε? Τις έριξε η Χαμάς. Η Χαμάς υποτίθεται ότι θα έπρεπε να έχει εξαλειφθεί προπολού. Άρα έχει ακόμα στρατιωτικές δυνάμεις. Αλλά ας υποθέσουμε ότι εξαλείφει το Ισραήλ, ο Ισραηλινός στρατός, ένας από τους καλύτερους στρατούς του κόσμου, θα δείτε, στρατιωτικά τη Χαμάς. Η Χαμάς είναι πολιτικό κίνημα, πρώτα απ' όλα. Και μετά είναι μια στρατιωτική δύναμη. Το πολιτικό κίνημα έχει να κάνει με το μυαλό των ανθρώπων. Η Ευρώπη τη χαρακτηρίζει ως τρομοκρατική οργάνωση. Είναι, μπορεί να είναι τρομοκρατική, γιατί πράγματι, αν και δεν έχει κάνει τρομοκρατικές επιθέσεις εκτός της περιοχής της Παλαιστίνης ευρύτερης, έτσι, δεν έχει κάνει, δεν είναι ISIS, δεν είναι Al-Qaeda. Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι, αλλά να τους χαρακτηρίσουμε τρομοκρατική. Αυτή δεν αλλάζει τα πράγματα. Είναι ένα πολιτικό κίνημα που χρησιμοποιεί τρομοκρατικές μεθόδους. Το λέω αυτό με την επίθεση, γιατί από εκεί ξεκίνησε όλη η ιστορία. Εντός Ισραηλινού εδάφους, όπου εκεί δολοφόνησε εν ψυχρό δεκάδες Ισραηλινούς αθώους. Όχι δεκάδες, εκατοντάδες. Εκατοντάδες. Αθώους, αθώους, προφανώς. Mm. Και μάλιστα πολλά νέα παιδιά κλπ. Έτσι. Βέβαια, δεν αρχίζει η ιστορία. Καλά, από βέβαια, 7η Οκτωβρίου. Σωστό. Και για εσάς και για τους ακροατές σας, θέλω να θυμίσω κάτι. Από την 1η Ιανουαρίου του 2023 μέχρι την 7η Οκτωβρίου του 2023, δηλαδή σε λιγότερο από 10 μήνες, σε 9 μήνες και 7 μέρες, ξέρετε πόσοι Παλαιστίνοι έπεσαν νεκροί από Ισραηλινά πυρά, όχι σε μάχες, ούτε καν στη Γάζα. Στη Δυτική Όχθη, όπου κυβερνά ο πολύ μετριοπαθής Μαχμούτ Αμπάς, Παλαιστινιακή Αρχή, όπου δεν υπάρχουν συγκρούσεις, κυρίως από πυρά επίκων Εβραίων στη Δυτική Όχθη, 701 άτομα. Mm-hmm. Και δεν άνοιξε ρουθούνι και δεν ακούστηκε τίποτα στα διεθνή μίδια. Πρέπει να δούμε και αυτή την όψη. Και να πω και κάτι. Όταν μπαίνουμε στο φαύλο κύκλο του αίματος και της εκδίκησης και αυτό που γίνεται τώρα, τι νομίζετε ότι θα βγάλει? Αυτό, σκοτώνονται άνθρωποι, αλλά ουσιαστικά σφυριλατείται η αυριανή γενιά τρομοκρατών. Μπορεί να είναι Χαμάς ή κάτι παρεμφερές, δεν έχει καμιά σημασία. Γιατί όταν ο άλλος έχει δει να σκοτώνει το πατέρα του, η μάνα του, ο αδελφός του, η θεία του, η γιαγιά του, ο φίλος του, ο γείτονάς του, τι νομίζετε? Ότι θα κυριαρχήσει η λογική? Θα κυριαρχήσει η ανάγκη για μια τυφλή εκδίκηση. Mm-hmm. Θα βλέπει τον κάθε Εβραίο σαν στόχο. Mm-hmm. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και το είδατε πριν λίγο, ένας, ας πούμε, πήρε ένα αυτοκίνητο και πήγε και σκότωσε στην Ιερουσαλήμ, δηλαδή έπεσε πάνω, με τι όπλο, με ένα αυτοκίνητο. Mm-hmm. Δηλαδή ήθελε να σκοτώσει το δυνατό περισσότερους. Γιατί προφανώς πια έχουμε φύγει από τη λογική. Κύριε Γερέ, μπορούμε να μιλάμε για πολλή ώρα και για το ρόλο της Τουρκίας στο θέμα αυτό, την θέση της, αλλά θα
χρειαστούμε πάρα πολύ χρόνο. Θέλω λίγο στο εσωτερικό μέτωπο. Πω και μία τελευταία, γιατί σχεδόν σαν να απέφυγα να σχολιάσω για το θέμα των Χούτι. Ακούστε. Οι Χούτι είναι σιίτες αντάρτες, οι οποίοι ελέγχουν ένα σημαντικό μέρος της Ιεμένης. Έχουν αποδείξει το αξιώμαχό τους πολεμώντας εναντίον της Σαουδικής Αραβίας και του συνασπισμού, δηλαδή και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, που είναι δυνάμεις σημαντικές, για πολλά πολλά χρόνια, και έχουν αντέξει και έχουν καταφέρει και πλήγματα. Και τώρα το μόνο που μπορεί να κάνουν οι δυτικές δυνάμεις είναι να τους βομβαρδίζουν. Ο βομβαρδισμός μπορεί να φέρει μερικά αποτελέσματα. Δεν λύνει ριζικά κανένα πρόβλημα. Έτσι, αυτό να το ξέρουμε. Mm-hmm. Κατά συνέπεια, ναι, πράγματι, το διεθνές εμπόριο, το θαλάσσιο εμπόριο δεν μπορεί να αποκοπεί. Δεν μπορεί δηλαδή να χρειάζεται τα πλοία να κάνουν το γύρο της Αφρικής. Το κόστος θα είναι τεράστιο. Αυτό είναι αληθές. Το καταλαβαίνουν και οι ίδιοι Χούτι, δεν το έχουν πει δημοσίως. Αυτό που ζητούν είναι ουσιαστικά, που επιδιώκουν μάλλον, είναι να ασκήσουν μια πίεση για να βρεθεί μια λύση στο Παλαιστινιακό, στο ζήτημα της Γάζας. Και η λύση αυτή είναι να προσανατολιστούμε στη λογική των δύο κρατών. Κύριε Λιγερέ, στα καθημάς ο Πρωθυπουργός έχει πει δις ότι η χώρα δεν είναι μπανανία. 3 χρόνια ωστόσο τώρα η ακρίβεια μαστιγώνει το εισόδημα του Έλληνα, του μικρομεσαίου, του φτωχού Έλληνα, του μεροκαματιάρη που έχει μία δουλειά είτε στο δημόσιο των 1.000 ευρώ είτε στον ιδιωτικό τομέα με 8-9 κατοστάρικα και έχει απολέσει ένα μεγάλο εισόδημα από την τριετή αυτή λέλαπα της ακρίβειας. Αυτό το προτάσετε και πώς θέλω να μου πείτε το αντιμετωπίζει η κυβέρνηση. Ξεκίνησε με τα ΠΑΣ, με τις διάφορες μορφές. Απέτυχαν. Δεν τα συνέχισε η κυβέρνηση. Πάει σε άλλους τρόπους αντιμετώπισης. Με πρόστιμα και με άλλους μεθόδους, με ελέγχους, οι οποίοι όμως βλέπουμε ότι δεν αποφέρουν. Σας καίει το πρόβλημα με το επερχόμενο νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια, για το αν θα πρέπει να παντρεύονται και να τεκνοποιούν. Θέλω λίγο να μου το σχολιάσετε. Την ώρα που μιλάτε, έψαχνα μάλιστα να βρω ένα που μου έστειλε ένα πίνακα επίσημο, ο οποίος έλεγε τι έχει συμβεί στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μάλιστα από άποψη μισθών. Τα τελευταία 15 χρόνια, από το 2009 μέχρι το 2023, 14 χρόνια. Λοιπόν, είμαστε πρωταγωνιστές σε αρνητική, δηλαδή σε μείωση μισθών. Και μάλιστα με πολύ πολύ μεγάλη διαφορά. Προσέξτε, μιλάμε για ένα πράγμα το οποίο είναι ζωτικό, όπως καταλαβαίνετε. Η πηγή σας είναι από ποια υπηρεσία, λέτε? Είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πραγματικά θα απαντήσω τώρα, αλλά θα ψάχνω παράλληλα να βρω και το σχετικό έγγραφο για να μας το διαβάσετε. Να σας πω και το νούμερο, δηλαδή, ακριβώς. Γιατί η κυβέρνηση λέει τα τελευταία 2 χρόνια ότι με τις αυξήσεις που κάνει ο ιδιωτικός τομέας έχει ενισχυθεί ιδιαιτέρως σε επίπεδο Ευρώπης, αν κάνουμε συγκρίσεις. Να πω κάτι. Το τι είναι η ελληνική οικονομία μπορεί ο κάθε ένας να το βιώσει το βιώνει στο παιδί του και μπορεί να το διαπιστώσει, αλλά ακόμα και αν φύγουμε από την υποκειμενική, ας το πούμε, το πώς το βιώνει ο καθένας, έχει σημασία να μείνουμε και στους αριθμούς. Η ελληνική οικονομία δεν έχει αλλάξει μοντέλο. Περάσαμε τα 10 χρόνια των μνημονίων πραγματικά από κάθε άποψη, όπως καταλαβαίνετε. Όμως, δεν υπήρξε αυτό το οποίο ήταν ζωτικής ανάγκης, δηλαδή δεν υπήρξε αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Mm-hmm. Αυτό δηλαδή το οποίο θα έδινε τη δυνατότητα στην ελληνική οικονομία να
πραγματικά να κάνει μία στροφή προς μία βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτό δεν έχει συμβεί και ό,τι και να λέμε κατά τα άλλα, νομίζω ότι περισσότερο παίζουμε με τις εντυπώσεις. Δηλαδή, με το εάν θα περάσει την κοινή γνώμη, μία ψευδέστηση ότι έχουμε μπει σε έναν δρόμο όπου έχουμε αφήσει πίσω οριστικά την κρίση. Τα μνημόνια. Δεν είναι, ναι. Δεν είναι έτσι. Mm. Τα μνημόνια μπορεί να τα έχουμε αφήσει πίσω. Τις συνέπειες των μνημονίων. Συνέπειες είναι εδώ και όπως είναι και εδώ η ακρίβεια. Γιατί λέμε, μειώνεται ο πληθωρισμός. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οι τιμές θα συνεχίζουν να αυξάνονται, απλώς με μικρότερο αριθμό από ό,τι αυξάνονταν μέχρι τώρα. Δεν μιλάμε για επιστροφή. Και από τη στιγμή που δεν μιλάμε και για προσαρμογές σε ό,τι αφορά το εισόδημα της μικρομεσαίας θάλασσας που αποτελεί τον κορμό της ελληνικής κοινωνίας, πρόβλημα λύση δεν υπάρχει. Υπάρχουν τώρα αυτά, ας πούμε, οι ασπιρίνες, όπως τα είπατε, ας πούμε, τα επιδόματα, τα οποία κάτι είναι, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν είναι λύση. Είναι ασπιρίνες. Μα το είπε και ο ίδιος ο Υπουργός Ανάπτυξης. Ο Άδωνης είπε ότι μην περιμένει κανείς ότι θα πάμε στις τιμές προτριετίας, θα ξεχάσουμε αυτά. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Τώρα, το αν μπορούσε να γίνει αλλιώς ή δεν μπορούσε, αυτό είναι μια άλλη μεγάλη συζήτηση, η οποία, εντάξει, έχει ένα νόημα να την κάνουμε. Ναι, ναι. Δεν είναι της ώρας, όμως, και δεν θα μείνω. Εγώ θα μείνω σε αυτό το οποίο είπατε. Δηλαδή, το γεγονός ότι υπάρχει αυτό το μεγάλο πρόβλημα, το τεράστιο πρόβλημα. Υπάρχουν επίσης σοβαρά προβλήματα που έχουν να κάνουν με πιο μακροπρόθεσμα, ορίζοντα, όπως είναι, για παράδειγμα, το δημογραφικό, το οποίο είναι ένα καρκίνωμα για τη χώρα. Ναι, είναι ορολογική βόμβα για τα θεμέλια της χώρας, ναι. Κάνουμε ότι δεν το βλέπουμε, τον ελέφαντα στο κέντρο. Και κάνουμε ότι είναι δυνατόν για το μεγεθύνουμε το πρόβλημα. Ακριβώς. Επίσης, πρέπει να πω, γιατί και αυτό έχει μια σημασία, ότι υπάρχουν άνθρωποι, και όχι άνθρωποι στο δρόμο, που δεν έχουν μεγάλη σημασία. Μιλάω, υπάρχουν πολιτικοί, οι οποίοι λένε, μην ανησυχείτε, το δημογραφικό θα το λύσουμε εισάγοντας μετανάστες από το Πακιστάν, δεν ξέρω εγώ πού. Είναι φοβερό. Ουσιαστικά βάζουν σε μια πρόοπτικη να ακυρώσουν την ίδια την έννοια της ελληνικής επανάστασης του 1821. Δηλαδή για τη δημιουργία εθνικού κράτους. Γιατί ξέρουμε τι σημαίνει αυτό, ξέρουμε ότι το Ισλάμ δεν ενσωματώνεται. Ξέρουμε ότι εμείς έχουμε πρόβλημα με την Τουρκία, η οποία εργαλειοποιεί το Ισλάμ. Τα ξέρουμε όλα αυτά και παρόλα αυτά λέμε αυτά και κάνουμε αυτά. Εγώ λοιπόν θα έλεγα ότι προφανώς το ζήτημα του γάμου και της τεκνοθεσίας είναι ένα από τα πολλά προβλήματα, κοινωνικά προβλήματα. Αφορά μια μικρή μειονότητα, πολύ μικρή κοινωνική μειονότητα. Εγώ προσωπικά είμαι σκληρά εναντίον κάθε διάκρισης, εναντίον ομοφυλόφιλων και ήμουν πάντα. Θεωρώ ότι έχουν το απόλυτο δικαίωμα να διχάνουν σεβασμό από τους συμπολίτες τους. Δεν πρέπει να υπάρχει λοιπόν καμιά διάκριση. Το Σύμφωνο Συμβίωσης έλυσε τα αστικά ζητήματα που υπήρχαν και τα έλυσε κατά τη γνώμη μου με πάρα πολύ σωστό τρόπο. Από εκεί και πέρα, το τι θα κάνει ο καθένας στην κρεβατοκάμαρά του και πώς θα οργανώσει τη ζωή του είναι θέμα του. Όμως, η πολιτεία οφείλει να προστατεύσει τα παιδιά. Θεωρώ, δεν είμαι ειδικός, δεν θέλω να κάνω τον ειδικό, έχω ανοιχτά αυτιά.
Και από τα λίγα που έχω διαβάσει, έχει ενισχυθεί η επιφύλαξή μου. Γι' αυτό και θεωρώ ότι θα έπρεπε με πολύ μεγαλύτερη προσοχή να προσεγγιστεί ένα τέτοιο ζήτημα, αφού υπάρξουν ειδικοί που μας πούνε τι έχει συμβεί σε χώρες οι οποίες έχουν υιοθετήσει αυτό το μέτρο. Γιατί δεν το έχουν υιοθετήσει όλες οι ευρωπαϊκές χώρες. Έτσι, περίπου 14-15 νομίζω. Δημο, τι έχει συμβεί εκεί με τα παιδιά. Τι έχει συμβεί. Έχουμε αποτελέσματα. Υπάρχουν μελέτες. Εδώ έχει την αίσθηση ότι γίνεται γιούργια. Δηλαδή προσπαθούν να το επιβάλλουν με το ζόρι. Και θέλω να αναρωτηθώ, πέρα και έξω από την ουσία, τι δηλαδή γνώμη μπορώ να έχω εγώ που είμαι αναρμόδιος, δεν είμαι δηλαδή ειδικός, για να αποφανθώ. Θέλω να αναρωτηθώ, όταν η κοινωνία, όπως αποδεικνύει η σειρά των δημοσκοπήσεων, στη συντριπτική πλειονότητά της, είναι εναντίον όχι τόσο του γάμου, όσο της τεχνοθεσίας. Τα παιδιά είναι αυτά που προκαλούν την αντίθεση. Διότι το σύμφωνο της συμβίωσης είναι ένας γάμος, ένας πολιτικός γάμος. Τι είναι. Αλλά ο γάμος είναι αυτός που ανοίγει το δρόμο για την τεχνοθεσία, έτσι. Αυτό λοιπόν, όταν η συντριπτική πλειονότητα της κοινωνίας είναι εναντίον, και αυτό δεν αφορά μόνο τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και του ΠΑΣΟΚ και σε σημαντικό βαθμό και του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, αναρωτιέμαι, πώς γίνεται η πλειοψηφία του πολιτικού συστήματος να είναι υπέρ. Και καλά, είναι υπέρ. Εγώ να δεχτώ ότι μπορεί να έχει και δίκιο η πλειοψηφία του πολιτικού συστήματος. Δεν θα έπρεπε πριν νομοθετήσει να πείσει την κοινωνία. Δηλαδή να ξεκινήσει μια εκστρατεία ενημέρωσης, επιχειρηματολογίας κλπ. Γιατί τρέχουν σαν να μην υπάρχει αύριο. Τι είναι αυτό που κάνει αυτό το ζήτημα τόσο επίγον. Εγώ αναρωτιέμαι. Λέτε ναι στον πολιτικό, στον διοικητικό γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, όχι, έχετε επιφυλάξει την τεχνοθεσία. Ναι. Ο πολιτικός γάμος, μην δίνετε μεγάλη σημασία στην γνώμη μου. Πραγματικά σας το λέω, μην δίνετε μεγάλη σημασία στη γνώμη. Δεν είμαι ειδικός. Ναι. Ορισμένα πράγματα μπορώ να μιλήσω σαν ειδικός. Σε αυτό το θέμα δεν είμαι ειδικός. Έχω ανοιχτά αυτιά. Η εκκλησία... Είμαι πολύ επιφυλακτικός. Πολύ επιφυλακτικός. Αυτό που έχει να κάνει με τα παιδιά. Η εκκλησία δρυμύτατα, ενώ στην αρχή άφησε μία εντύπωση ότι ναι, το συζητάμε για την... για τον πολιτικό γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, απορρίπτωμε την τεκνοθεσία, τελικά γύρισαν τα πράγματα και τόσο η Ελλαδική Εκκλησία όσο και η Εκκλησία της Κρήτης είπαν όχι μόνο στην τεκνοθεσία, αλλά είπαν όχι και στον πολιτικό διοικητικό γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Και αναρωτιέμαι, πρέπει να έχει λόγο στις αποφάσεις της εκτελεστικής εξουσίας η Εκκλησία, κύριε Λιγερέ? Πούστε να δείτε, η Εκκλησία έχει λόγο. Όπως λόγο έχετε εσείς και εγώ. Βεβαίως η βαρύτητα του δικού της λόγου δεν είναι η ίδια με τη βαρύτητα του δικού μου ή του δικού σας. Άρα δικαίωμα έχει το να καθορίζει τις αποφάσεις της εκτελεστικής εξουσίας και της νομοθετικής εξουσίας. Βεβαίως δεν πρέπει να ισχύει. Η Εκκλησία ήταν ενάντια και στον πολιτικό γάμο. Το πρόβλημα δεν είναι, θέλω να το τονίσω αυτό, γιατί και εγώ τα έμαθα, μην νομίζετε ότι ήμουν καλός γνώστης. Το πρόβλημα δεν είναι αν θα επιτραπεί ο πολιτικός γάμος. Το πρόβλημα είναι ότι ο πολιτικός γάμος ισούται σε όλα με το σύμφωνο συμβίωσης. Είναι το ίδιο ακριβώς. Το ίδιο ακριβώς. Απλά αν υπάρξει γάμος, λόγω του συντάγματος θα υπάρχει δικαίωμα τεχνοθεσίας. Καταλαβαίνετε? Απολύτως. Άρα ο ένας είναι, ο γάμος είναι ταυτισμένος με την τεχνοθεσία και με την υιοθεσία. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτό είναι που δημιουργεί την αντίδραση. Το αν θεωρούμε ότι είναι θετικό για ένα παιδί να μεγαλώνει σε ένα ομόφυλο ζευγάρι, όσο και αν το ζευγάρι αυτό αγαπάει το παιδί. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά
ότι και ετερόφιλα ζευγάρια μπορεί να είναι μέχρι και κακοποιητικά για παιδιά. Mm-hmm. Όπως και ομόφιλα. Δηλαδή, κακοί και καλοί υπάρχουν παντού. Σαφέστατα. Αλλά, αλλά ο νόμος δεν μπορεί να ψάχνει μια-μια τις περιπτώσεις. Έτσι. Λοιπόν, ο νόμος λοιπόν μιλάει έτσι. Αυτό είναι το ερώτημα στην πραγματικότητα. Και θα έπρεπε πριν το απαντήσει η πολιτεία με νομοθετώντας, να έχει γίνει μια συζήτηση. Να μας πούνε οι ειδικοί. Να πιστεί και η κοινωνία ότι ό,τι γίνει θα είναι για το καλό. Mm-hmm. Και όχι γιατί πιέζει μια κοινωνική μειονότητα. Και να σας πω και κάτι ακόμα. Ρώτησα και έμαθα. Πόσα σύμφωνα συμβίωσης έγιναν. Μου είπαν 520. Όλα και όλα. Και δεν είμαι σίγουρος καθόλου ότι αυτά τα σύμφωνα, δηλαδή τα ζευγάρια που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, θέλουν και παιδιά. Ας υποθέσουμε ότι θέλουν όλα παιδιά. Ερώτηση. Και είναι μια ερώτηση η οποία είναι λογική. Είναι το πιο επίγον θέμα του κόσμου, της Ελλάδος αυτή τη στιγμή, έτσι ώστε να βιαζόμαστε. Πολλοί θεωρούν ότι αυτός είναι ένας έξυπνος τρόπος του Πρωθυπουργού για να μεταθέσει τη συζήτηση από πολύ καυτά ζητήματα σε αυτό, όπως η ακρίβεια που λέγαμε πριν. Δεν ξέρω αν είναι αυτό. Μπορεί να είναι και απλή ιδεοληψία. Δεν μ' αρέσει να, ας το πούμε, κάνω ανίχνευση προθέσεων. Μπορεί να είναι και η ιδεοληψία του. Μάλιστα. Δεν είναι επιχείρημα πάντως ότι εμείς είμαστε Δύση, άρα θα κάνουμε ό,τι μας πει η Δύση. Καταρχήν δεν μας λέει η Δύση. Δεύτερον, γίνεται σε πολλά μέρη της Δύσης αυτό. Αλλά τρίτον να πω ότι η κουλτούρα, η woke κουλτούρα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρώπη έχει φτάσει να μιλάει για 72 φύλλα. Καλά, έτσι, τώρα, για 72 φύλλα. Ναι. Συγγνώμη, αν συμφωνούμε ότι είναι, υπάρχουν 72 φύλλα... Πάει σε άλλο επίπεδο η κουβέντα και το πάει πράγμα. Πάει σε άλλο επίπεδο η κουβέντα. Ναι, και ναι, να σας πω κάτι. Ναι. Το γονιός 1, γονιός 2. Εγώ ήξερα, γιατί είμαι 70 χρονών, ότι οι ψυχολόγοι έλεγαν πάντα ότι πρέπει να λέμε στα παιδιά την αλήθεια. Δηλαδή, εάν είναι υιοθετημένο ένα παιδί, να του λέμε ότι ξέρεις, εμείς σε πήραμε από αγάπη θετοί γονείς. Εάν, ας πούμε, έχει σκοτωθεί ο πατέρας ή η μητέρα, να μην του λένε ότι θα έρθει, να του λένε την αλήθεια ότι πεθάνει και ότι κλπ. 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 Τι καταλαβαίνω. Πώς θα του λένε ενός παιδιού το οποίο έχει προκύψει από τεκνοθεσία ότι είναι δύο γονείς αυτοί, ο γονιός 1 και ο γονιός 2, όταν ξέρουμε ότι υπάρχει κάποιος βιολογικός, μπορεί να είναι μια παρένθετη μητέρα, η οποία είναι βιολογική μητέρα, και ξέρουμε ότι το σπέρμα θα είναι του ενός. Εκεί θα του πούμε ψέματα. Μπάζει από πολλές πλευρές, θέλω να πω, αυτή η συζήτηση και επαναλαμβάνω πως δεν είμαι ο αρμόδιος να την κάνω. Και αν φέρνω κάποια επιχειρήματα, είναι λογικά επιχειρήματα ενός, ας το πούμε, ανθρώπου ο οποίος δεν είναι εμπειρογνώμονας, δεν είναι αρμόδιος να εκφέρει. Είναι λογικές απορίες. Φοβάμαι ότι εδώ έχουμε την πίεση ενός λόμπι. Ενός λόμπι. Και γίνοντας αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον μεγεθυντικό φακό επί της επικαιρότητας, ο κόσμος και λίγοι γερές σας έχει μάθει, σας γνωρίζει ως εφημεριδάς. Είστε ανδιαφυσβήτητα εφημεριδάς, φύγατε όμως από τις εφημερίδες, σαν να καταλάβατε για αυτό που επέρχεται τα τελευταία χρόνια, εδώ και 15 χρόνια περίπου, για τις εφημερίδες. Νομίζω ότι οι Κυριακάτικες μερικές από αυτές θα συνεχίσουν να εκδίδονται με επιτυχία. Τα καθημερινά φύλλα βλέπουμε ότι αργοπεθαίνουν, δυστυχώς. Και έχετε δημιουργήσει με επιτυχία μία ηλεκτρονική εφημερίδα ανάλυσης, το SL Press. Να μου πείτε μερικά πράγματα. Πώς πάει? Ακούστε, η αλήθεια είναι ότι έχουμε πραγματικά ανατροπές, ριζικές ανατροπές στον χώρο των media, ναι, των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ναι. Ναι, εγώ ήμουνα άνθρωπος των εφημερίδων. Μην ξεχνάτε ότι βγήκα και στη σύνταξη, είμαι μεγάλος, σας είπα, 70. Πιστεύω ότι
Ήταν μια άλλη εποχή οι εφημερίδες. Έζησα τη γέννηση του μη κρατικού ραδιοφώνου και της μη κρατικής τηλεόρασης και έζησα και την κατάτια, δηλαδή την διολύστησή της σε ένα επίπεδο πραγματικά που δεν μπορεί να χαρακτηριστεί μέσω μαζικής ενημέρωσης, δηλαδή δεν τηρεί ούτε στοιχειώδεις προϋποθέσεις για να χαρακτηριστεί έτσι. Από εκεί και πέρα είχαμε την ανάπτυξη των ιστότοπων, των ιστοσελίδων, των sites. Ένα από αυτά είναι το SL Press. Έχει τη δική του ταυτότητα. Θεώρησα ότι απέναντι σε αυτή την διολίσθηση, σε ένα είδος ενημέρωσης που δεν συνάδει κατά τη γνώμη μου, μπορεί να κάνω λάθος, με αυτό που εγώ είχα. Ξεκίνησε πολύ ταπεινά, χωρίς χρηματοδότηση, με προσωπική μου δηλαδή χρηματοδότηση. Ναι, ναι, το θυμόμαι. Πρέπει να σας πω ότι αγκαλιάστηκε από ένα πολύ μεγάλο αριθμό ανθρώπων που συμμετείχαν ως συνεργάτες, με αποτέλεσμα σήμερα να έχουμε πάνω από 200-250 συνεργάτες, οι οποίοι στέλνουν τα άρθρα τους και επιπλέον δουλεύουν και περίπου 10 άτομα, γιατί υπάρχουν ειδήσεις, υπάρχουν όλα τα ασχετικά που χρειάζεται κάποιος. Είναι πολύ δύσκολος δρόμος, πρέπει να σας πω. Ναι. Είμαστε το κεφάλι μία μέσα στο νερό, μία έξω. Ναι, ναι. Αγωνιζόμαστε να επιβιώσουμε. Γιατί? Γιατί σε αντίθεση με τις εφημερίδες που πήγαινε ο άλλος να αγοράσει μία εφημερίδα και να δώσει το αντίτιμο, εδώ όλα είναι δωρεάν. Τα έσοδα είναι από τις διαφημίσεις. Οι διαφημίσεις γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι δεν έχουν να κάνουν πάντα με την ποιότητα και τις επιθυμίες του αναγνωστικού κοινού. Σωστό. Δηλαδή, αν ας πούμε είσαι κομμένος για λόγους που έχουν να κάνουν με τις θέσεις... Με τα γραφόμενά σου, ναι, ναι. Τα γραφόμενά σου, ναι. Μπορεί να βρεθείς, ας πούμε, απέναντι. Όπως εμείς έχουμε βρεθεί, να είμαστε στο χείλος του γκρεμού. Ακριβώς. Και ξέρουμε πολύ μεγάλο ότι οι διαφημίσεις κάνουν μεγάλα μαγαζιά, τράπεζες, μεγάλοι όμιλοι. Και μιλάμε για ετήσια συμβόλαια, τα οποία αυτά είναι που επιβιώνουν τα ηλεκτρονικά μέσα. Ναι. Έτσι. Αυτά ξέρετε πάρα πολύ καλά, λοιπόν, ότι είναι πολύ δύσκολος ο δρόμος, γιατί όταν κάνεις αδέσμευτη δημοσιογραφία, όταν δηλαδή δεν λέω ότι είμαστε πάντα σωστοί, λέω απλώς ότι δεν δημοσιεύαμε υπαγορευμένα κείμενα. Ναι, ναι. Δεν παίζουμε το παιχνίδι κανενός. Τότε σε σέβονται πολύ και το εισπράττουμε, αλλά δεν σε αγαπάνε αυτοί οι οποίοι μοιράζουν να επηρεάσουν τη διαφήμιση. Μάλιστα. Μιλάμε για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Και θέλετε να σας πω και κορέα, να το πω και ομά. Πέστε ότι μου φέρνει εμένα κάποιος ένα καταπληκτικό ρεπορτάζ για τις τράπεζες. Τεκμηριωμένο από την κορυφή μέχρι τα νύχια. Ναι. Αποκαλυπτικότατο. Υπάρχει θέμα. Ναι. Σας λέω εγώ ότι δεν θα το δημοσιεύσω. Έτσι για να το πω μα, μπορεί στην πραγματικότητα να το σκεφτώ, αλλά μάλλον δεν θα το δημοσιεύσω. Γιατί? Ναι. Γιατί αν μου κόψει τη διαφήμιση τράπεζα, έχω πνιγεί. Την επόμενη μέρα. Τελείωσε. Άρα καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει περιθώριο για αδέσμευτη δημοσιογραφία. Αυτό το περιθώριο θα υπάρξει μόνο εάν οι αναγνώστες, αυτοί που προτιμούν το Α ή το Β site, έτσι, τι κάνουν, χρηματοδοτήσουν με μία συνδρομή, με μία... Δεν χρειάζεται να είναι κλειστό το site. Δεν χρειάζεται να κλειστώ, γιατί ξέρουμε ότι δεν είναι εύκολο να κλείσει ένα site. Αν δεν το χρηματοδοτήσουν με μία συνδρομή, μηνιαία, με 5 ευρώ το μήνα, έτσι, λέω τώρα ένα. Ναι, ναι, ένα ποσό, ναι, ναι. Να μπορεί να σταθεί ανεξάρτητα από το πώς θα πάει η ροή της διαφήμισης. Εάν ο αναγνώστης, που είναι ο καταναλωτής της διανοητικής δουλειάς,
έτσι όπως παρουσιάζεται μέσα από ένα site. Εάν ο αναγνώστης είναι τσαμπατζής και έχει μόνο απαιτήσεις, αυτό που θα εισπράξει, ξέρετε τι θα είναι? Μία δημοσιογραφία που θα ελέγχεται από το χρηματοδότη. Αν δεν χρηματοδοτήσει ο καταναλωτής, δηλαδή ο αναγνώστης, θα χρηματοδοτήσει κάποιος άλλος. Και αυτός ο άλλος είναι που θα ορίζει το τι θα καταναλώνει ο αναγνώστης. Στα κρίσιμα ζητήματα και όχι μόνο. Αυτά για είναι αλφάβητο και θα έπρεπε να το σκεφτεί, να το αναλογιστεί ο κάθε ένας που μας ακούει. Με χαρά συνομιλήσαμε μαζί σας και σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη συνεισφορά, για τον σχολιασμό της ειδησιογραφίας. Επίσης, περιμέναμε κάθε φορά να σας δούμε στα τοπικά τηλεοπτικά κανάλια της Αττικής, μη πανελλαδικής εμβέλειας. Ευτυχώς, σας βλέπουμε διαδικτυακά που σας καλούν. Αν θυμάμαι καλά, σας, στο One, σας βλέπουμε στο Κόντρα. Πού σας βλέπουμε? Στο Κόντρα καμιά στο φορά. Κόντρα. Ναι, ναι, στο δεν Κόντρα. Δεν με αγαπάνε και πολύ για να με καλέσουν. Καλά θυμόμουν εγώ στο Κόντρα. Καλό είναι να σας καλούν, γιατί λέτε τα πράγματα όπως είναι, χωρίς να καθοδηγείτε τα γεγονότα. Αυτός είναι ο λόγος που συχνά δεν με καλούν πάντως. Ο ίδιος. Να είστε καλά, κύριε Λιγερέ. Σας ευχαριστώ θερμότατα. Καλό βράδυ.